Ανεργή μητέρα τεσσάρων παιδιών, η κυρία Μαρίνα κατέθεσε σήμερα τα χαρτιά τη στην Αλληλεγγύη Κρήτη με στόχο μια προσωρινή θέση εργασία. Η ίδια ελπίζει να είναι μία από του 1.445 τυχερού του Ηρακλείου που θα απασχοληθούν για πέντε μήνε μέσω των προγραμμάτων κοινοφελού εργασία. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπουμε την ανεργία που έχει φτάσει. Εγώ είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών, τα δύο εκ των οποίων είναι φοιτητέ. Ε, και το πρόβλημα είναι τραγικά δύσκολο, θα έλεγα. Θα έπρεπε να γίνει κάτι πιο οργανωμένο σίγουρα. Αλλά πέντε μήνε, πέντε μήνε. Είναι από το καθόλου. Άνεργη, εδώ και δύο χρόνια, εξηγεί πώ έχασε τη δουλειά τη όταν εξαιτία τη κρίση το γραφείο που εργαζόταν λουκέτο. Παρ' όλα αυτά, όπω δηλώνει, δεν χάνει το κουράγιο τη. Ε, θα έπρεπε να ξανανοίξει εργασία, η δική μου, αλλά λόγω κρίση έκλεισε το γραφείο. Εμένα ήταν θέμα εγκυμοσύνη το ότι σταμάτησα στην αρχή. Όμω μετά. Δεν επανήλθε. Αν έχει ήδη μάθει να δουλεύει πριν και χάσει την εργασία σου και μπουν και άλλα πράγματα στο ρυθμό τη ζωή σου, είναι πολύ δύσκολο. Αντίστοιχη περίπτωση και αυτή του κυρίου Βασίλη. Πόσο καιρό αισθάνομαι. ε, Περίπου δύο χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι να βγείτε έξω και να αναζητήσετε εργασία με βάση φυσικά την κρίση, και όλα. Δεν βρίσκει τίποτα. Δηλαδή στη δουλειά που ψάχνω συγκεκριμένα. Στην ειδικότητα ψάχνω δεν βρίσκω τίποτα. Είναι, ειδικότητα. είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό να βλέπω ανθρώπου, εγώ προσωπικά που είμαι και πτυχιούχο, να βλέπω άτομα με προσόντα, ένα σωρό πτυχία α πούμε, και να μην έχουν μια εργασία. Ενδεικτικό του προβλήματο το γεγονό ότι μέχρι στιγμή οι αιτήσει έχουν ξεπεράσει τι 2.500. Είναι λύνει το πρόβλημα, όμω δημιουργεί μια καλύτερη ψυχολογία στον κόσμο, κινεί την αγορά. Οι προσλήψει θα γίνουν μέσω τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ενώ την υλοποίηση των προγραμμάτων έχει αναλάβει η Αλληλεγγύη Κρήτη. Αφορά όλε τι επαγγελματικέ κατηγορίε και όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Οι θέσεις για το νομό Ηρακλείου είναι περίπου 1.450, για δε το νομό λασιθείου 473, δηλαδή περίπου 2.000 θέσεις. Προτεραιότητα με βάση τη μοριοδότηση που έχει εκχωρήσει το ΑΣΕΠ θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους, στους νέους μονογονεϊκών οικογενειών και στις ειδικέ ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης, την ιστοσελίδα Αλληλεγγύης Κρήτης και στο τηλέφωνο 2810 344 070. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται έως τις 25 Ιουνίου.